Λάρνακα, Λευκοσία, Λεμεσός, Πάφος, Παραλίμνη γιόρτασαν με εντυπωσιακές εκδηλώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες την πρόκριση της ανόρθωσης στο κύπελο πρωταθλήτριων. Χιλιάδες οπαδοί της μαζί με οπαδούς των άλλων ομάδων κατέκλυσαν τις κεντρικές πλατείες για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος ήταν το βασικό μήνυμα από τις πανηγυρικές εκδηλώσεις των χιλιάδων οπαδών της ανόρθωσης αλλά και όλων των άλλων ομάδων για τη θριαμβευτική πρόκριση της ομάδας της Αμοχώστου σε βάρος τουρκικής Trabzonspor. Πανηγύρια μέχρι πορείας, με τη σκέψη και το μυαλό στην Κύπρο, την Αμόχωστο και το κατεχόμενο στάδιο Γασιέ. Επίκεντρο των εκδηλώσεων, η αχτή των Φοινικούδων και το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Στη Λευκοσία, τα πλήθη συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας. Εκατοντάδες οπαδοί της ανόρθωσης, το ΑΠΟΕΛ και της Ομόνιας πανηγύρισαν με ξέφρενες εκδηλώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες. Στη Λεμεσό, ακόμη πιο έξαλλες οι εκδηλώσεις από τους οπαδούς της Ανόρθωσης, της Ομόνιας, το Απόλλωνα, της ΑΕΛ και του Άρη. Οι περισσότεροι τολμηροί έπεσαν στο συντριβάνι του κυκλικού κόμβου του Αγίου Νικολάου. Καθαρίσαμε όλοι, αλλά η ελληνική ψυχή το τέλος μίλησε. Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Πετάμε στις 7 ουρανούς. Όλη η Κύπρος γιορτάζει απόψε. Δεν βρήκα εισιτήριο. Θα πω σποδία. Πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρει η Αιγιανό? Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με λίγη τύχη μπορούμε. Είμαι ο Μονιάρης, αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι αυτή η νίκη δεν ανήκει μόνο στην Ανόρθωση, ανήκει σε όλον τον κόσμο της Κύπρου. Ευχαριστούμε όλους τους πράκτες της Κύπρου που ήταν δίπλα μας. Μας στήριξαν. Συγχαρητήρια σαν οπαδός της Ομόνιας που είμαι. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια ξανά στην Ανόρθωση και μακάρι και η Ομόνια και τα ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση να μας χαρίζουν έτσι στιγμές που πιστεύω και η Ομόνια την ερχόμενη εβδομάδα θα μας χαρίσει και αυτές τις χαρούμενες στιγμές σαν την Ανόρθωση. Εγώ δεν είμαι Ανόρθωσιάδης αλλά συμπαθώ την Ανόρθωση. Όλη η Κύπρος θέλω να δηλώσω ότι πρέπει να υποκληθεί στην Ανόρθωση. Μας έκαμε όλους περήφανους. Παραπάνω στους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ ήταν οι φιλάθλοι μας στρίξαν παραπάνω παρά πολλές μας. Στην Πάφο, επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν το λιμανάκι της Κάτω Πάφου, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος φιλάθλων της ανόρθωσης, των παφιακών ομάδων και όχι μόνο.